Γεια πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Λοιπόν, από όλα αυτά εδώ τα πραγματάκια που βλέπετε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Πριν ξεκινήσω όμως θα σας πω γιατί το επέλεξα. Έχω παλιό υπολογιστή, τουλάχιστον είχα γιατί πήρα τώρα καινούριο. FX400, ναι μεν μια μέτρια κάρτα γραφικών, αλλά το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι τα τελευταία παιχνίδια, ακόμα και αν μπορούσα να τα παίξω σε medium ή high γραφικά αξιοπρεπέστατα, εκεί υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όποιο πρόγραμμα καταγραφής και να βάζα για να πάρω το footage ή αν μπορώ μετά να το επεξεργαστώ και τέτοιο, μου δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στις επιδόσεις του υπολογιστή. Είτε ήταν κάποιο πρόγραμμα από την κάρτα γραφικών, το Raptor, είτε ήταν κάποιο third party, ένα bandicam, ένα αυτό. Γενικά για να είχα και τις επιδόσεις τις σωστές και να μην έχω πτώσει στην ποιότητα, δεν γινότανε. Ήταν ένας συνδυασμός που πήγαινε πακέτο. Ή θα έπαιζα, ξέρω εγώ, σε πολύ καλά γραφικά, αλλά το bitrate θα ήταν σκατά, ή θα έδινα πάρα πολλά resources πάνω στο καταγραφικό μου και δυστυχώς η απόδοση του παιχνιδιού θα είχε σπασίματα, θα είχε κοψίματα, θα είχε διάφορα τέτοια. Οπότε, επειδή στην Ελλάδα τώρα βλέπω πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τα let's play, με τα gameplays και δεν έχουν όλοι τον δυνατό τον υπολογιστή το τούμπανο, εντάξει. Γιατί κάποια πράγματα τώρα σε κάποια ηλικία και μετά τα αγοράζεις μόνος σου. Πριν υπάρχουν οι γονείς που παίρνουν ένα καλό υπολογιστή για να το βουλώσουν, ένα σε φρόνιμο παιδάκι, ξέρω εγώ, να διαβάζεις. Οπότε, ναι, για εσάς που δεν έχετε καλό υπολογιστή, πήγα και διάλεξα αυτό. Όπως ήμουνα και εγώ ένας από εσάς μέχρι πριν 2 μέρες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι το συγκεκριμένο κουτάκι είναι ένας κλόνος, ας το πούμε, του Elgato. Το Elgato τι είναι? Ένα screen capture device πάλι, το οποίο έχεις την κονσόλα σου, έχεις το TV box σου, έχεις τον υπολογιστή σου, έχεις το PlayStation σου. Τι κάνεις? Έρχεσαι εδώ πέρα, πες ότι αυτή είναι η κονσόλα. Παίρνεις ένα HDMI, αυτό που βγαίνει από την κονσόλα, το βάζεις εδώ πέρα, μέσα στο κουτάκι, και μετά παίρνεις άλλο ένα HDMI και από το output, από την έξοδο δηλαδή εδώ, πάει στη τηλεόραση. Οπότε ουσιαστικά τι κάνει? Αυτό παρεμβάλλεται ανάμεσα στη κονσόλα, τον υπολογιστή και τη τηλεόραση, τη συσκευή τέλος πάντων, και καταγράφει ό,τι περνάει μέσα από το σήμα το HDMI. Το συγκεκριμένο από ό,τι είδα έχει και κάποιες έξτρα λειτουργίες που σε βοηθάει στο streaming και καλά, ότι μπορεί να σου σετάρεις, ξέρω εγώ, κατευθείαν, σαν να έχεις το OBS ας πούμε, και να σου κάνει κατευθείαν το stream έτσι μέσα από το YouTube ή όποια άλλη κονσόλα, πλατφόρμα χρησιμοποιείς. Οπότε ναι, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα η συσκευασία που μου το στείλανε, γιατί αυτό δεν το αγόρασα, το στείλανε σαν δείγμα, το διάλεξα και το πήρα, είναι τραγική. Ελπίζω σε εσάς που θα πάρετε να πληρώσετε με κανονικά λεφτά να σας δώσουν μια καλύτερη. Οπότε το βάζω αυτό στην άκρη και πάμε να δούμε τι έχει μέσα η συσκευασία του. Λοιπόν, από ό,τι είδα κριτικές, εντάξει, καλά λόγια λένε. Δεν μπορώ να πω από τώρα ότι θα είναι καλύτερο, χειρότερο από το Elgato, μιας και είναι διαφορετική κατηγορία τιμής και το άλλο το προϊόν είναι δοκιμασμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτό δεν πάμε να λέει ότι είναι μια πολύ έξυπνη λύση για κάποιον που θέλει να καταγράψει και όχι απαραίτητα gameplay. Ας πούμε, εγώ ξέρετε ότι δείχνω και Android TV boxes. Για να πάρω το footage χωρίς να επηρεάσω πάλι τις επιδόσεις, γιατί το ξαναλέω, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Μην το προσπερνάμε έτσι. Ότι εσύ θα πας να δείξεις ένα προϊόν και θες αυτές είναι οι επιδόσεις του, αυτά είναι τα benchmark και αυτά, και τρέχεις από πίσω ένα καταγραφικό, ένα πρόγραμμα screen recording. Απευθείας, δηλαδή έχεις πτώσεις στις επιδόσεις και δεν μπορείς να δείξεις την πραγματική εικόνα. Και γι' αυτό το λόγο το πήρα. Γιατί θέλω να δείχνω TV boxes, είναι μια χαρά από αγορούλες και πολλοί ψάχνονται για αυτά. Θέλω να μπορέσω να δείξω, ξέρω εγώ, όταν πάρω το καινούριο υπολογιστή, να το συνδέσω και να δείξω στα BIOS τι παίζει, χωρίς να έχω εγώ μια κάμερα στραμμένη πάνω σε μια οθόνη με pixel, με refresh rate και τέτοια περίεργα που θα κάνει διάφορα εφέ. Οπότε η συσκευασία μέσα περιλαμβάνει, αρκετά με το πρόλογο, το HD Video Capture, το μποξάκι. Έχει αυτό εδώ το κολοδιάκι, το YPG. Yellow, purple, blue, green, ξέρω εγώ τι είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι αυτό το καλωδιάκι το οποίο σου βγάζει πολύ composite καλωδιάκια για να το βάλεις σε μια οποιαδήποτε άλλη πηγή που έχεις. Μια χαρά. Κάτσε να δούμε πώς μπαίνει. Γιατί αυτά γενικά άμα έχουν τζόγο ψιλοτσιτώνει. Όχι, μια χαρά εφαρμογή. Και κλακ για να κάνεις feedback. Δεν είναι κάποιο επιχρησωμένο, είναι απλό κλασικό. Εδώ πέρα μια χαρά. Οπότε σου έρχεται με αυτό το καλωδιάκι το Wire. Μετά σου έρχεται με ένα HDMI καλωδιάκι. Εντάξει, λογικά 1 μέτρο. Ούτως ή άλλως τώρα αυτό φαντάσου είναι η απόσταση που θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στις συσκευές σου. Δηλαδή κονσόλα, ούτε 1 μέτρο, μισό μέτρο. Οπότε φεύγει το HDMI, ούτως ή άλλως αυτό το βάζεις δίπλα στη πηγή που θες να καταγράψεις. Αυτό δηλαδή το βάζεις εδώ πέρα στο input και αυτό το βάζεις στην κονσόλα σου. Και μετά από την κονσόλα σου χρησιμοποιείς το κανονικό το HDMI, το μακρύ που χρησιμοποιούσες για να το συνδέσεις με την τηλεόραση ή με την οθόνη σου ή οτιδήποτε άλλο είχες. Οπότε ένα πολύ μικρό βασικό HDMI καλωδιάκι και καλά επιχρυσωμένο, αλλά δεν το κόβω άκρες. Τώρα τη version δεν τη γράφει πάνω, HDMI. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στα χαρακτηριστικά τι version HDMI έχει. Μετά, το τροφοδοτικό του. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου αρέσει είναι ότι ήρθε κατευθείαν με ευρωπαϊκό τροφοδοτικό. Δεν χρειάζεται πατέντες, δεν χρειάζεται να πας να βάζεις adapters, είναι μια χαρά. το βάζει κατευθείαν, AC adapter. Πάλι αυτό το τεστ θέλω να δω άμα παίζει όταν το βάζω στροφοδοσία. Έχει ένα πολύ μικρό τζόγο, αλλά αυτός είναι ο ανεκτός. Οπότε δεν είναι δηλαδή αυτό που βάζει μερικές φορές κάποιες συσκευές και πάει πέρα δόθε. Λοιπόν, οπότε το βγάζουμε και αυτό από την άκρη. Κάτσε να δω κάτι άλλο τώρα. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχει. Έχει τις οδηγίες. Καλά, έχει και συντάγη, βέβαια ξέρετε οι περισσότεροι από εμάς. Α, έχει και, μην βλέπετε το πρόγραμμα. Arcsoft έχει και πάνω serial. Όποιος το βούτυξε, το βούτυξε. Και πάμε να δούμε τις οδηγίες του τώρα. Πολύ βασικές οδηγίες. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι στα αγγλικά. Δεν είναι κάποιο κινέζικο. Είναι ένα προϊόν που απευθύνεται σε όλους. Οπότε, HD Video Capture Quick Start Guide. Σας αφαιρούμε από αγόραση το EZCAP 280HD, το οποίο είναι οδηγός σου πει πώς το σετάρεις. Μπορείς να καταγράψεις 1080p βίντεο από HDMI ή component video, αυτό που σας είπα yellow, purple, blue, purple, red, μαλακιά καλώδιο, όπως PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox One, Blu-ray και πάει λέγοντας, και υπολογιστή και Android box θεωρώ. Λοιπόν, και τι σου λέει εδώ πέρα, τα features σου λέει ότι έχει output, input, ξέρω εγώ, δύο εισόδους HDMI, μία είσοδο και μία έξοδο, το wireboard, power και μπροστά σου έχει USB host, πάμε από την μπροστινή μεριά, USB host, την είσοδο του ήχου, είσοδο μικροφόνου και είσοδο ηχείων. Ένα λεντάκι ενδεικτικό και το κουμπί το record. Οκ, είναι, μας λέει εδώ πέρα αναλυτικά την ο καθένα και σου λέει συνδέσεις τώρα πώς γίνονται. Αχα. Λοιπόν, έχει δύο input modes, HDMI και component και αυτόματα θα λέει, θα αναγνωρίσεις ποια είσοδο το έχεις βάλει. Σημείωση. Το Xbox, το Xbox One και το PlayStation 3 χρειάζεται να προσθέσεις ένα HDMI splitter για να κωδικοποιήσεις το HDPC για recording. 2. Το HDMI input δεν υποστηρίζει ήχο από το μικρόφωνο σου. Μόνο το component. Δηλαδή εσύ άμα θέλεις να έχεις και ήχο, επειδή έχεις ένα ακουστικό, ένα μικρόφωνο, κάτι εκείνη την ώρα μπροστά στην κονσόλα που μιλάς, ή θες ξέρω εγώ να καταγράψεις μόνο την εικόνα, πρέπει να βάλεις το composite. Άμα θες να καταγράψεις μόνο το footage και εσύ μετά να μιλάς από πάνω και να πας σε ένα πρόγραμμα edit μετά να βάλεις τον ήχο, το κάνεις έτσι ή βάζεις το composite. Οπότε, τι σου λέει, βάλε το τέτοιο το adapter στο ρεύμα, χρησιμοποιήσε το HDMI καλώδιο για να συνδέσεις το PlayStation 4 ή άλλη πηγή, με το HDMI καλώδιο το άλλο, την έξοδο δηλαδή, το πας στο monitor, βάζεις μέσα ένα USB disk. Λοιπόν, αυτό είναι που ήθελα να σας πω, ότι το συγκεκριμένο δεν έχει μέσα κάποιο δικό του αποθηκευτικό χώρο, δεν παίρνει κάποια micro SD, έχει USB host. Αυτό το USB host τι είναι, είναι αυτό που θα βάλουμε τον εξωτερικό μας σκληρό, το φλασάκι μας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή θέλουμε εμείς να δώσουμε. USB 2 είναι, δεν είναι USB 3 από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Θα είχαν βάλει μπλε εδώ πέρα, μα ήταν και θα το κολοδιαφημίζανε. Οπότε να ξέρετε ότι ο αριθμός μετάδοσης έχει τους περιορισμούς του USB 2. Οπότε μια χαρά, δεν μας πάλι απασχολεί, ούτως ή άλλως για να έχουν μόνο USB 2, το έχουν μελετήσει οι πάντες. Οπότε βάζεις εδώ πέρα τον εξωτερικό σου σκληρό. Βάζεις. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω άμα θα παίρνει σκληρό 2,5 χωρίς τροφοδοσία και δεν έχω κάποιον να το δοκιμάσω. Θα ρωτήσω και θα σας πω. Βάζεις το USB φιστικάκι σου, βάζεις ένα σκληρό εξωτερικό και καταγράφεις εκεί το footage. Δεν είναι να το βάλεις κατευθείαν στον υπολογιστή με μια USB, το βάζεις σε μια πηγή και μετά πας και το μεταφέρεις στον υπολογιστή. Ναι, το line out είναι για να συνδέσεις ηχεία ή ακουστικά, ναι. Άμα δεν το χρειαστείς, το HDMI ούτως ή άλλως σου βγάζει έξοδο ήχου. Οκ, σεβαστό. Safety remove options. Πάντα λέει. Όταν είναι να αφαιρέσεις κάτι, να κάνεις ασφαλή κατάργηση του σκληρού ή του φλασσακίου, γιατί μέσα από εδώ, από την κονσόλα λέει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, γιατί λέει ότι μπορεί να υπάρχει θέμα με το corruption, να διαβραθούν τα αρχεία σου. Μερικές πηγές HDMI έχουν HDCP protection, αυτό που σας έλεγε δηλαδή, οπότε δεν μπορείς να το πάρεις το βίντεο και να το καταγράψεις. Το Xbox, το Xbox One και το PlayStation 3 χρειάζονται αυτό το splitter. Δηλαδή σου λέει ότι υπάρχει, δεν μπορείς να καταγράψεις μερικές τα πάντα από HDMI, δηλαδή αυτό θα κάνει αυτή τη δουλειά για όλα, ότι μερικές συσκευές θα θέλουν και ένα τέτοιο splitter, το οποίο είναι ένα μικρό κουτάκι, τέλος πάντων, ένα ταπτοράκι, φανταστείτε το, το οποίο σπάει την κωδικοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Φτηνό είναι, εντάξει, δεν μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό, απλά να το ξέρετε εσείς που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για αυτή τη δουλειά. Ναι, ότι ναι, για το Blu-ray, ναι, άμα θες να σπάσεις Blu-ray, τώρα τηλεοράσεις, PVR, ξέρεις τώρα πούστικα πράγματα. Τι σου λέει το PlayStation 4 settings, ναι, από το firmware 1 και 7 λέει ότι έχει απενεργοποιήσει το HDCP, ναι, σε βεβαιώσω ότι είσαι την έκδοση. Χρησιμοποίησε το component με την πηγή όπως το DVD, ξέρω εγώ, άμα θες να καταγράψεις από κάποιο, γιατί κοίτα τώρα, κάποιος μπορεί να έχει ένα βίντεο και να έχει πολλές κασέτες και να έχει έξοδο πίσω composite. Μπορεί να το βάλει να καταγράψει τις κασέτες του, τα DVD του, όπως παίζει δηλαδή στην τηλεόραση, παίρνει αυτή τη μαλακιούλα και τα καταγράφει όλα. Δηλαδή το βάζεις αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το βγάζεις από πίσω με την έξοδο και τελειώνει. Και πάει μετά στην οθόνη και βλέπεις κιόλας. Τι άλλο έχει, χρησιμοποιήσει το καλώδιο του adapter στο πακέτο για να το χρησιμοποιήσεις. Red, blue, green, ναι. Μην μπερδέψεις λέει τα χρώματα γιατί είναι διαφορετικά. Βάλε μικρόφωνο στο mic άμα θες να βάλεις εξωτερική πηγή. It's not necessary if don't. Ναι, δεν το χρειάζεσαι λέει άμα δεν το χρησιμοποιείς. Και μετά σου λέει κάποιες τέτοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Έχει πολλές οδηγίες γάμο το γερατό του. Γιατί κατά την καταγραφή, αφού το συνδέσεις, το κομμόνι του HDMI, θα πρέπει να δεις, ξέρω εγώ, από το βίντεο να περνάει στην οθόνη. Θα δεις μια μπλε ένδειξη εδώ πάνω, το οποίο θα σου λέει ότι είναι έτοιμο να καταγράψει. Για να καταγράψει το βίντεο είναι απλό. Πάτα το record κουμπί και θα δεις ότι θα γίνει ροζ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι καταγράφει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για... Ναι. Οπότε, άμα ανάψεις μια φορά είναι αποσυνδεδεμένη. Άμα σου ανάψει 2 το φλασάκι είναι, έχει τελειώσει η χωρητικότητά του. Ναι, exFAT 32, υποστηρίζει και NTFS και τέτοια. Α, σου λέει ότι το format, άμα έχεις βάλει σε κάποιο περίεργο format τώρα σε αυτό εδώ πέρα, δεν θα το υποστηρίζει. Τι άλλο, το USB flash δεν είναι συνδεμένο σωστά και το USB flash είναι έτοιμο μετά από 4-5 δευτερόλεπτα για να μπορείς να το τραβήξεις. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις για να καταγράψεις. Δεν είναι ότι το βάζεις κατευθείαν. Α, έβαλα φλασάκι, πάμε. Πρέπει να περιμένεις. Τι σου λέει εδώ, παρακαλώ μην παίρνετε τη memory off. Α, ναι, μην τραβάς το φλασάκι αυτό που σου λέγαμε, γιατί θα αυτόματα κλείσει το USB. Ναι, τι λέει. Μετά την ηχογράφηση σύνδεσε το στον υπολογιστή για να δεις τα αρχεία τέλος πάντων που κατέγραψες. Για 1080p η ονομασία θα είναι encode 1080p underscore 1. Για 720-480p θα είναι encode 1. Απλό. Θα χρησιμοποιήσει ένα ξεχωριστό αρχείο κάθε φορά που κάνεις καταγραφή. Το μέγεθος των αρχείων είναι περίπου 1,95 GB, δηλαδή σου λέει 15 λεπτά για 1080p βίντεο, για να το ξέρεις αυτό, να έχεις μια ιδέα. Όταν κάνεις ένα βίντεο πάνω από αυτό, δηλαδή εσύ μπορεί να κάνεις ένα 20 λεπτό βίντεο, ένα 25 λεπτό, αυτό αναγκαστικά θα σπάει σε 1,95 GB. Οπότε, άμα εσύ συνεχίσεις και τραβήξεις βίντεο και κάνεις 20 λεπτά βίντεο, αυτόματα αυτό θα πάει και θα σου κάνει εδώ πέρα το βίντεο, θα σου κόψει σε δύο κομμάτια, 1,95 και θα συνεχίσει το δεύτερο. Οπότε μετά πας και τα ενώνεις και τελειώνει η ιστορία. Ναι, βλακίες εδώ πέρα. Firmware Enhancers, πώς να το εκδοκιμήσεις, πώς να κάνεις edit. Σου δίνει και ένα προγραμματάκι μέσα στο CD, το Arcsoft Showbiz 5. Τώρα εσείς παιδιά, άμα ασχοληθείτε με το stream, ξέρετε, ή θα πάτε σε Vegas ή θα πάτε, ξέρω εγώ, στο After Effects. Θα δείτε τώρα τι θέλετε. Όχι, ποιο είναι το άλλο, το Premiere. Μπορείς να συνδυάσεις βίντεο, λέει, μπορείς να κάνεις. Αλλά αφού σου δίνει τη λύση μέσα, γιατί να ψάχνεις, πας εδώ πέρα. Αν θες απλά να τα ενώνεις, πας και τα βάζεις εδώ πέρα. Create file, multiple file, ναι, ιστορίες εδώ, ωραία και καλά. Οπότε τι ηχογράφηση. Σημαντικότατο αυτό εδώ πέρα. Τι σου λέει, τι μπορείς να βάλεις μέσα. Ναι, σου λέει ότι το μέγιστο που μπορείς να βάλεις είναι 1920x1080p, μην πας και το βάλεις 4K τέλος πάντων, δεν θα γράψει κάτι. Και η ανάλυση που καταγράφει είναι αυτό, 1920x1080p στα 30 frame per second. Μερικούς θα τους χαλάσει, μερικούς δεν θα τους χαλάσει. Μου φαίνεται εμένα ότι έγραφε ότι γράφει στα 60 frame per second. Οκ, το ξεπερνάμε. Η κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί είναι HDCP 284, MPEG 4, MP4 και AAC audio, μια χαρά. Και το bitrate είναι 18 Mbps στα 1080p 13 frames per second. Τώρα εσείς ξέρετε που παίζετε εκεί πέρα. Άλλος λέει ότι τα 12 Mbps είναι καλά, 10 με 15, άλλος λέει ότι και με 8 είναι μια χαρά. Εσείς το παίζετε όσο θέλετε μετά στην κωδικοποίηση. Και τι σου λέει εδώ πέρα, 140, ναι, 8 GB την ώρα είναι το μέγιστο που μπορείς να πιάσεις, για να ξέρεις περίπου με το φλασάκι σου τι γίνεται. Και μετά εδώ το βίντεο export, το operating system, ιστορίες. Λοιπόν, okay, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Quick start guide, εντάξει, μας νοιάζουν αυτά. Τι θα κάνω τώρα. Ξέρω, τράβηξε 15 λεπτά τώρα το μπλα μπλα. Έπρεπε να τα πω αυτά για να μην κάνω μετά και άλλο βίντεο να σας πω τι κάνει και τι δεν κάνει ή να σας πετάξω ξερά τις οδηγίες κάτω. Διαβάσαμε το manual, κάτι που μου γκρινιάζεται πάρα πολύ και εγώ το θεωρώ υπέρβαση. Οπότε, τώρα το επόμενο footage τι θα είναι. Θα το βάλω στον υπολογιστή μου την ώρα που μπουτάρει. Να δούμε άμα μπορεί να καταγράψει τα BIOS κανονικά από την αρχή και δεν μας βγάζει μόνο μετά το post. Θα πάω να το βάλω στο TV Box. Το TV Box πάλι την ίδια δουλειά, έχει εξωτερική έξοδο, θα το βάλω. Θα βάλω ένα φλασάκι, ένα απλό USB 2, δεν θα βάλω κάτι extreme. Και θα δούμε λίγο από το footage που έχει καταγράψει. Δεν θα κάτσω τώρα να σας τραβήξω 10 λεπτά βίντεο. Θα πάρετε μια ιδέα. Ούτως ή άλλως εγώ δεν μπορώ να σας μεταφέρω την πλήρη ποιότητα, ας το πούμε. Γιατί εγώ μετά θα πάω να κάνω encoding για να μειώσω τον όγκο του βίντεο. Οπότε εσείς τώρα θα δείτε ένα footage όπως το κάνω εγώ το encoding με 12 Mbps. Αυτά είναι εντάξει. Απλά το θέμα θα δείτε ότι άμα κάνεις πασίματα, άμα υπάρχει καθυστέρηση στον ήχο, αυτά θα μπορείτε να τα διακρίνετε. Οπότε πάω να του κάνω ένα τεστάκι και τα λέμε μετά. That isn't something I had planned prior. Hey, this thing isn't budging, man. Just go, get out of here. Sam, You stay close to him. Henry, we gotta fucking move. You keep him safe. Go.